Πάπης Παπαδημητρίου μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδημητρίου. Καλημέρα, κύριε Λιβεράκη. Καλή εβδομάδα, καλό φθινόπωρο. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις? Εσείς είστε και άνθρωπος των οικονομικών, οπότε νομίζω είστε από τους αρμοδιότερους για να μας απαντήσετε τι έχουμε να περιμένουμε στη ΔΕΘ. Αφού το λέτε εσείς, να προσπαθήσω, αλλά... Ξέρετε, καλά, δεν το λέω μόνο εγώ. Ένα παράπονο που έχω εκφράσει και παλιότερα, ναι, το είχα γράψει και δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν, άμα γράψει πολύ ξεχνιάσει. Ναι. Αλλά είναι ότι αυτή η ομιλία του Πρωθυπουργού στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, που είχε πολύ μεγάλο νόημα το 70, το 80, άντε στις αρχές του 90, δεν έχει πλέον το ίδιο νόημα. Είναι γιατί τότε το κράτος κατήφθηνε τα πάντα, καθόριζε τις αμοιβές, mm-hmm, έλεγε τι θα κάνουμε τις συντάξεις, τα πάντα όλα. Τώρα δεν έχει ακριβώς το ίδιο νόημα. Ναι. Φοβάμαι ότι κάθε φορά που ανεβαίνει ένας πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, αυτό κοστίζει πολλά χρήματα. Για να το καταλάβω, κύριε Παπαδημητρίου, το παράπονο είναι ότι δεν μπορεί πια ένας πρωθυπουργός να καθορίσει τα πάντα, ή το παράπονο είναι ότι έχει χάσει, ας πούμε, το αυξημένο ιδιωτικό κράτος? Κανένα παράπονο. Απλώς είπατε, εκφράζω ένα παράπονο. Ναι. Ένα παράπονο γιατί δεν έχει διορθωθεί αυτό και γιατί ακόμη εμείς οι δημοσιογράφοι, εγώ δε και ως, αν θέλετε, επειδή είχα και την ευθύνη για οικονομικά φύλλα. Στα λόγια μου έρχεστε. Με νίκες στο βήμα. Ναι. Δεν μπορούσα να το εμποδίσω γιατί οι συνάδελφοι λέγανε έχουμε πληροφορίες. Αυτά είναι, θα γίνουν αυτά, θα δώσει εκείνο, θα κάνει τα άλλα. Καλά, τώρα δεν ξέρετε ότι αυτό το τροφοδοτεί η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να μην το ξέρετε. Όλες οι κυβερνήσεις το τροφοδοτούν. Προφανώς, το ένα χέρι νύβει τ' άλλο. Μάλιστα. Θα σας πω το εξής. Εγώ τι κρατώ. Σίγουρα θα δοθούν πολλά χρήματα, αυτό είναι αδιαφεσβήτητο, για να καλυφθεί όσο είναι δυνατόν να καλυφθεί το κόστος της ενέργειας. Μόνο γι' αυτό ή και για αποπροσανατολισμό από τα τρέχοντα? Μπα, δεν νομίζω. Πρώτον, διότι αυτοί που είναι προσανατολισμένοι στα τρέχοντα, νομίζω ότι και τα αντιλαμβάνοντας κάτι το πολύ σοβαρό, διότι πάρα πολλοί σου λένε: οκ, δεν ήταν σωστό, ίσως δεν θα έπρεπε να γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά δεν βαριέσαι. Mm-hmm. Έτσι γίνεται συνήθως. Ναι. Αυτό το κομμάτι των πολιτών που αυτά τα θεωρεί ότι είναι μείζωνα ζητήματα, mm-hmm, και τα βάζει πρώτα στα ζητήματα που τον απασχολούν, έτσι. Δεν νομίζω θα αλλάξει γνώμη, ό,τι και να ακούσει από τον Πρωθυπουργό, διότι εδώ μιλάνε τα γεγονότα. Έγινε, έγινε. Ζήτησε συγγνώμη, ζήτησε. Καλώς, καλώς ζήτησε συγγνώμη. Αλλά δεν θα πιστούν αν δεν ληφθούν μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να πείσουν τους, αν θέλετε, mm-hmm, και πιο καχύποπτους πολίτες σε ό,τι αφορά στα ατομικά δικαιώματα, ότι είναι αρκετές οι δικλείδες ασφαλείας. Γιατί εδώ ένα πρόβλημα που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης, που εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι αυτά τα ζητήματα τα απασχολούν πάρα πολύ, mm-hmm, είναι ότι τελικά οι βαθμίδες, οι δικλείδες ασφαλείας δεν ήταν αρκετές. Γιατί έγινε τελικά αυτό που έγινε. Για να επιστρέψω όμως στο οικονομικό σκέλος της ερώτησής σας, mm-hmm, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα δώσει και θα διευκρινίσει τι μπορεί να γίνει δεδομένο των συνθηκών που αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε, ώστε να καλυφθεί ένα μεγάλο κομμάτι από το κόστος της ενέργειας, του υπερβολικού κόστους της, ναι, ενέργειας στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Κύριε Παπαδημητρίου, εσείς είστε από τους ανθρώπους που διαχρονικά έχετε μία πειθαρχία όταν μιλάμε για τα δημοσιονομικά. Θέλω λοιπόν να σας μεταφέρω την κριτική που ασκείτε ή την ανησυχία που διατυπώνετε, γιατί δεν είναι πάντα κριτική, για το αν οι ανάγκες που προσπαθεί, ας πούμε, με κάποιο τρόπο να καλύψει η κυβέρνηση επιδοτώντας, και ορθώς, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι, αν μπορεί να δημιουργήσουν δημοσιονομικό θέμα. Αν, ας πούμε, όπως λέει η έκθεση του ΟΑΣΑ, που τη συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, η λογική των οριζόντιων επιδοτήσεων στην πραγματικότητα δεν έχει νόημα, γιατί και μεγαλύτερο κόστος δημοσιονομικά έχει και αφήνει τους φτωχότερους που έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη να παίρνουν στην πραγματικότητα κατά αναλογία τα ίδια με εκείνους που δεν έχουν και τόσο ανάγκη. Εδώ βάλατε πολλά ζητήματα σε μία ερώτηση. Καλά κάνατε εσείς, να δω εγώ πώς θα τα απαντήσω. Το πρώτο είναι αν θα ξεφύγουμε δημοσιονομικά. Ναι. Αυτό είναι και ερώτημα και ανησυχία. Πρώτον, διότι δεν πρέπει να το κάνουμε. Επουδενή. Την έχετε το αυτή κάναμε. Την ανησυχία εσείς? Εγώ την έχω σημειώσει, την έχω γράψει τρεις φορές το τελευταίο 1,5 μήνα στα νέα. Μάλιστα. Και θα συνεχίσω να την έχω έως ότου δω τι ακριβώς θα γίνει με τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός κατατίθεται το προσχέδιό του στις αρχές Οκτωβρίου. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάει. Όμως, θεωρώ πολύ σημαντικό ότι ο Πρωθυπουργός, και γι' αυτό σας είπα το αρχικό, ότι είπε ότι παιδιά δεν πάω στη Θεσσαλονίκη για να ανοίξω το σακί με το λεφτά υπάρχουν και πάρτε.
Δεν γίνεται να το κάνουν. Ο Πρωθυπουργός το είπε και είπε και δημοσίως ότι δεν είναι ανεξάντλητοι οι πόροι. Όμως αρκετοί υπουργοί καλλιεργούν αυξημένες προσδοκίες. Okay. Οι υπουργοί έχουν τον τομέα της ευθύνης τους, είναι κατοχυρωμένος από τον νόμο, δεν εμποδίζεται από τίποτα, ο καθένας ξέρει γιατί μιλάει και άρα θα τον κρίνουμε με βάση τα όσα λέει. Ο γενικός τόνος πάντως του Πρωθυπουργού είναι εκείνος που χρειάζεται ώστε να πετύχουμε και το ένα και το άλλο. Το ένα είναι να πετύχουμε να ικανοποιήσουμε αυτό το πρόβλημα που λέγεται ενεργειακή ακρίβεια για τους πάρα πολλούς. Θα μου επιτρέψετε να επανέλθω σε αυτό που είπατε, γιατί συμφωνώ απολύτως με την ύξη που κάνατε και είναι ένα ζήτημα οι οριζόντιες. Άρα το ένα είναι να ικανοποιήσουμε αυτό. Το δεύτερο είναι να πούμε ότι υπάρχει μια σταθερότητα σε ό,τι αφορά στο ότι οι συντάξεις που επιτέλους το 2023 θα πάρουν την αριθμική προσαρμογή, ότι αυτό θα συμβεί. Δεν θα πάμε δηλαδή σε μια λιτότητα σε βάρος των συνταξιούχων όπως κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να συμβεί ή το συζητούν. Το τρίτο είναι ότι θα θέσει και τα όρια ταυτοχρόνως, διότι εμείς πάμε για ένα έλλειμμα το 2023 πολύ ελεγχόμενο. Γιατί το θέλουμε αυτό? Γιατί είναι πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου να κατακτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα, που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι οι αγορές σου λένε ότι okay, τα έχεις κάνει όλα, μπορώ να σου έχω εμπιστοσύνη, και αυτό θα μας το πούνε μετά από το ξεκίνημα αυτής της αμφισβήτησης που ξεκίνησε το 2010, κορυφώθηκε το 2012, όταν η χώρα βρέθηκε ουσιαστικά. Είναι λοιπόν μια αποκατάσταση. Αυτή δεν είναι μια απλή αποκατάσταση, επηρεάζει τις ζωές όλων. Ωραία. Πείτε μου λίγο για τα οριζόντια μέτρα. Στα οριζόντια μέτρα. Το είπατε εν παρόδο, πείτε μου και λίγο πιο συγκεκριμένα. Είναι σωστό να δίνονται οριζόντιες επιδοτήσεις ή δίνονται επειδή πάμε σε εκλογές αργά ή γρήγορα? Όχι, η κατανομή των δεν έχει να κάνει με τις εκλογές. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν δύο σχολές εδώ. Η μία σχολή λέει ότι αφού επιδοτείς ένα αγαθό που λέγεται ρεύμα, θα το επιδοτήσεις με τον ίδιο τρόπο για όλους. Και για εκείνον που έχει και για εκείνον που δεν έχει. Ναι, γιατί και εκείνος που έχει πληρώνει τους φόρους, πληρώνει περισσότερους φόρους, το ελπίζω τουλάχιστον, όσοι τουλάχιστον τα δηλώνουν. Έτσι, άρα σου λέει δεν μπορείς να κάνεις διαφοροποίηση εκεί. Η δεύτερη σχολή όμως λέει το εξής. Ότι αυτό που πραγματικά θα υποχρεωθεί η χώρα να αποκτήσει είναι ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Εγώ το ονόμασα τις προάλλες ότι λιτότητα δημοσιονομική δεν βλέπω για κανένα λόγο, δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχουν τα αντικειμενικά δεδομένα, δεν αποτελεί κίνδυνο αυτό. Mm-hmm. Λιτότητα όμως ενεργειακής κατανάλωσης, χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα γι' αυτό. Εκεί θα πρέπει οπωσδήποτε να πεις στους μεγάλους καταναλωτές ότι κύριε πρόσεχε, δεν μπορώ να σε καλύψω για οτιδήποτε. Δηλαδή είναι ανεξάρτητα από την περιουσιακή ή την οικονομική ή την εισοδηματική θέση, αλλά είναι κυρίως το τι καταναλώνει σε ενέργεια. Το δημόσιο πιστεύετε έχει συμμαζευτεί? Όχι. Έχει πρόθεση να συμμαζευτεί? Θα μιλήσουμε με τον κύριο Παπαστεργίου στη συνέχεια από πλευράς της ΚΕΔΕ, γιατί πρόθεση είναι υπάρχει. Και ένα ζήτημα και η Οργάνωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόθεση υπάρχει. Αλλά προθέσεις έχουμε όλοι μας, κύριε Παπαδημητρίου. Στα λόγια είναι εύκολες οι προθέσεις. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Και μερικούς που λένε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι είναι θέμα ασφάλειας. Που είναι όντως, υπάρχει ένα ζήτημα ασφάλειας με τον βραδινό φωτισμό. Αλλά οι δήμαρχοι πρέπει να βρουν τον τρόπο. Σπατάλη γίνεται πάρα πολύ μεγάλη. Άρα, μόνο και μόνο αν περιορίσουμε τη σπατάλη. Υποθέτω, τουλάχιστον αυτό βγαίνει από συζητήσεις που είχαμε, ανθρώπους που ξέρουν. Θα έχουμε αποτέλεσμα. Ένα 10% θα το μαζέψουμε. Λοιπόν, πείτε μου λίγο και για τις παρακολουθήσεις. Τώρα αναφερθήκατε στην αρχή, ωστόσο θα ήθελα να σταθούμε με την άδειά σας. Είστε από εκείνους στη Νέα Δημοκρατία που πιστεύουν ότι αυτό το ζήτημα θα μετρήσει για την ώρα της κάλπης, ή θεωρείτε ότι θα είναι αμυδρός, ας πούμε, ο αντίκτυπος? Όλα μετρούν. Και δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να μην μετρήσει, διότι ήταν μια αστοχία, μια ανοησία, ένα λάθος, το οποίο το παραδέχτηκε βεβαίως ο Πρωθυπουργός και όλοι εμείς το παραδεχτήκαμε, με την έννοια ότι όντως, αφού το βρήκε το σύστημα και το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εκεί που πηγαίναμε να ψάξουμε να δούμε τι γίνεται με το Predator και γιατί έγινε η απόπειρα να εγκατασταθεί στο τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη, βρήκαμε ότι τον είχε παρακολουθήσει. Τι να πούμε άλλο. Αυτό είναι αντικειμενικό γεγονός. Έπρεπε να το κάνει. Δεν έπρεπε, κατά τη γνώμη μου. Πώς δεν θα γινόταν? Ξέρουν το λόγο, πιστεύετε, στην κυβέρνηση? Γνωρίζουν γιατί παρακολουθεί ο κύριος Ανδρουλάκης? Αυτός που το ξέρει είναι οπωσδήποτε αυτός που έδωσε την εντολή, δηλαδή οι αξιωματικοί που υπέγραψαν, ο τότε προϊστάμενος, κ. Κοντολέων,
και η αρμόδια εισαγγελέα, η οποία κοίταξε όλα τα προηγούμενα και είπε: «Οκ, okay, προχωρήστε». Αυτοί το ξέρουν. Ο φάκελος είναι εκεί. Άκουσα ότι υπήρξε. Άρα μια οι υπόλοιποι που λένε ότι κακός έγινε δεν ξέρουν γιατί έγινε. Όχι, όχι, το λένε όσοι το λένε. Επειδή είναι πολιτικός αρχηγός ο κύριος Ανδρουλίδης. Ότι, κοιτάξτε, εγώ το λέω για δύο λόγους. Ότι δεν μπορώ να φανταστώ, και με αυτή την έννοια είμαι και εγώ περίεργος να μάθω, για ποιο λόγο θα μπορούσε ένας ευρωβουλευτής να τεθεί σε παρακολούθηση. Μου είναι αδιανόητο. Τώρα που ξέρουμε και λίγο καλύτερα τον κύριο Ανδρουλάκη, διότι η αλήθεια είναι τον κύριο Ανδρουλάκη δεν τον ήξερε κανείς. Δηλαδή πέρυσι το 2021. Καλά, δεν είναι έτσι, κύριε Παπαδημητρίου. Τόσος κόσμος τον έστειλε στην Ευρωβουλή. Πώς δεν τον ήξερε κανείς. Σωστά. Είναι ο κόσμος που ψήφισε Πασόκ. Αλλά κόσμος, ναι, που ψήφισε δεν τον Πασόκ. Ξέρανε, δεν τον ξέραμε, δεν τον είχαμε γνωρίσει ως χαρακτήρα. Τώρα, ας πούμε, τον γνωρίζουμε καλύτερα. Μαθαίνουμε ότι παίζει μπάσκετ. Άρα υπάρχουν. Να ευχηθούμε και περαστικά. Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε ένα τύχημα για όσους το έχετε χάσει. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Ναι, μα έτσι μάθαμε ότι είναι και μανιώδης μπασκετμπολίστες. Λοιπόν. Ελάτε, κύριε Παπαδημητρίου, ελάτε. Εγώ τα λέω όλα αυτά ότι. Ναι. Δεν ήταν δηλαδή, ακριβώς επειδή ήταν άγνωστος, δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί για ποιο λόγο να τον θέσει κάποιος που παρακολούθησε. Άρα εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό που πρέπει να απαντηθεί. Ωραία, σας ρώτησα για τον δεύτερο. Είναι, ναι. Το δεύτερο που πρέπει να το συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Είναι ότι όταν βάζεις ένα προϊστάμενο και τον ορίζεις πολιτικά, δηλαδή τον βάζεις με τη διαδικασία, τον διαλέγει η κυβέρνηση. Τώρα βάλαμε και τη διαδικασία, πολύ σωστή, να πάει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, να πάρει και την έγκρισή της για να τοποθετηθεί. Ναι. Προηγουμένως δεν ίσχυε αυτό, είναι ότι τον βάζει ως πολιτικό πρόσωπο. Άρα πρέπει να είναι σε θέση να πει: «Κάτσε, ρε παιδιά, τώρα εδώ μου ζητάτε να παρακολουθήσω έναν ευρωβουλευτή, έναν βουλευτή, έναν αρχηγό κόμματος». Έγινε τρεις μήνες αργότερα, δεν έχει όμως σημασία αυτό. Μπορεί να γίνει αυτό για κάποιον που είναι ήδη. Άρα εκεί πρέπει να πει: «Δεν μπορώ να το κάνω έτσι. Απλά πρέπει τουλάχιστον να συνεννοηθώ με τους παραπάνω». Λοιπόν, να τα δούμε όλα αυτά. Ποιος γνώριζε, τι γνώριζε, αν τα μάθουμε. Γιατί όλο στο τέλος της ημέρας κοντάφτουν πάνω στο απόρριτο. Ξέρετε όμως γιατί σας ρώτησα για τον πιθανό αντίκτυπο, κύριε Παπαδημητρίου? Γιατί έχει ξαναφουντώσει η συζήτηση περί αλλαγής εκλογικού νόμου και τώρα δεν είναι φημολογία. Τώρα στην πραγματικότητα ο κύριος οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, περίπου το προανήγγειλε και στο ίδιο μήκος κύματος, αν καταλαβαίνω καλά, κινήθηκε σήμερα το πρωί στον Αντένα και ο κύριος Γεραπετρίτης. Θα τον αλλάξετε πάλι τον εκλογικό νόμο? Να που ο Πρωθυπουργός είχε πει τον Ιούνιο ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα να ξανααλλάξει ένας εκλογικός νόμος που δεν πρόλαβε καν να εφαρμοστεί. Εσείς τι λέτε? Σας απαντώ αμέσως, αλλά να διευκρινίσω, επειδή αναφερθήκατε στον Γεραπετρίτη. Ναι. Εγώ προσωπικά με τον Γεραπετρίτη είχαμε μια κουβέντα πριν από, δεν θυμάμαι τώρα, δύο εβδομάδες περίπου, όταν έτρεχε το ζήτημα το προηγούμενο που συζητούσαμε. Και τον ρώτησα αυτό που έχει γίνει τώρα μια παρεξήγηση, νομίζω. Ναι. Ότι αν ο ίδιος γνωρίζει. Και μου είπε: «Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ ανέλαβα να μεταφέρω στον κύριο Ανδρουλάκη, διότι είμαι ο αρμόδιος υπουργός, και να τον παρακαλέσω να πάει στην ΚΙΠ, στην ΕΙΠ, με συγχωρείτε, η οποία έχει το φάκελο, και να τον παραλάβει ο ίδιος. Γιατί κανείς δεν μπορεί να το κάνει αλλιώς και κανείς δεν μπορεί να μάθει τι έχει αυτός ο φάκελος μέσα. Μόνο ο ίδιος και κατ' εξαίρεση του νόμου τώρα, τον οποίο ψηφίσαμε». Τον Έρχομαι εκλογικό. Τώρα στο άλλο που λέτε. Ναι. Τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω κάτι διαφορετικό από αυτό που έγραψα στις 20, αν θυμάμαι καλά, Αυγούστου. Ότι εάν συνεχιστεί αυτή η ατμόσφαιρα, αυτό το τοξικό κλίμα, όπως το είπε ο κ. Μητσοτάκης, στη πολιτική ζωή του τόπου, με το έρευος και το χάος και την άβυσσο που μας χωρίζει, όπως είπε ο κ. Τσίπρας στη Βουλή, νομίζω χρησιμοποίησε τη λέξη άβυσσος, εάν υπάρχει αυτό, δεν συμβαδίζει αυτό με την απλή αναλογική. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει απλή αναλογική. Δεν μιλάμε τώρα για την απλή. Τώρα μιλάμε για την αύξηση του πόνους, να χαμηλώσει ο πήγης. Ναι, αλλά. Ξέρω ότι δεν θα σας ξεφύγω. Δεν υπάρχει θέμα. Ελάτε, κύριε Παπαδημήτριο. Έρχομαι λοιπόν. Άρα η απλή αναλογική θα δώσει ένα μπάχαλο. Το αποτέλεσμά της θα είναι ένα μπάχαλο. Δεν θα είναι η διάταξη των πολιτικών δυνάμεων. Πάμε παρακάτω. Άρα πάμε στο επόμενο βήμα που είναι αυτό που έχει ψηφιστεί. Όταν ψηφίστηκε, η διάθεση της πλειοψηφίας τότε ήταν να γίνει ένα άνοιγμα προς τα υπόλοιπα κόμματα, άρα το μόνο. Κύριε Παπαδημητρίου, δεν θέλω να σας διακόπτω, απλά μας πιέζει ο χρόνος. Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα τα του ραδιοφωνικού. Απλώς δεν κοιτάζω το χρόνο. Το κοιτάζω, είδατε, τώρα είστε εσείς στην άλλη πλευρά. Πείτε μου σας παρακαλώ, θα αλλάξει? Όσο πηγαίνουμε σε κατάσταση αστάθειας, τόσο περισσότερο η ανάγκη να ενισχυθεί από τη δεύτερη κατανομή το ποιο το κόμμα, όποιο έρθει πρώτο, καθίσατε μεγάλη. Άρα επομένως, ναι, λέτε. Ευθαρσώς λέτε ναι. Εγώ υποστηρίζω εδώ και καιρό, από τις 20 Αυγούστου που το έγραψα αυτό, ότι ο Πρωθυπουργός, κοιτώντας το πρόβλημα της σταθερότητας που είναι το μείζον, πρέπει να ξανασκεφτεί και να ξανασυζητήσει αυτό το ζήτημα, ότι πρέπει να προκύπτει οπωσδήποτε
Είχε πει όμως, ο Πρωθυπουργός είχε πει, νομίζω τον Ιούνιο, δεν είναι και τόσο καιρός πια. Δεν γίνεται να αλλάζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού ανάλογα με το τι μας συμφέρει. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ήταν και η δική μου διατύπωση, κύριε Λιμπεράκη, ότι. Με το Βελόπουλο θα πάτε. Και κλείνουμε, κύριε Παπαδημητρίου, δεν θα σας ταλαιπωρήσω άλλο. Με το Βελόπουλο θα πάτε. Η απάντηση νομίζω ότι είναι ότι ο κύριος Βελόπουλος πρέπει να ξέρει με ποιον είναι και με ποιον πηγαίνει. Αλλά αυτό αφήστε να το ρωτήσω στον κύριο Βελόπουλο, αν θέλει να μου το απαντήσει. Εσείς θα πάτε με τον κύριο Βελόπουλο. Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να σκεφτεί κανείς τέτοιου είδους. Πώς δεν υπάρχει λόγος, ποιος άλλος έχει μείνει. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όταν πρόκειται για κάτι το οποίο αφορά το καλό της χώρας, μπορούν να συνεργαστούν. Εκτός από ελάχιστες οι οποίες τις γνωρίζουμε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδημητρίου. Ο κύριος Βελόπουλος πρέπει να τοποθετηθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια σε ορισμένα βασικά ζητήματα που ειδικά αυτή την εποχή του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και της Ευρώπης μας απασχολούν. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαδημητρίου. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Γεια σας.